τα όσα αναφέρονταν στο δελτίο τύπου προς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης τη βραδιά της διαγραφής μου 1 Δευτέρου του 2023. Μια επιστολή που, όπως έχω πει, δεν αναφέρεται σε συγκεκριμένα γεγονότα, αλλά είναι γενική, αόριστη και συκοφαντική. Πάμε τώρα στα γεγονότα. Μια ανετιολόγητη και για πολιτικούς λόγους αίτηση παραίτησης σε ένα διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΙΑΧ, εκτός διαδικασίας και χωρίς να προβλέπεται από καμία διάταξη του νόμου. Ακολούθησε η άρνησή μου και η εύλογη αξίωσή μου να αιτιολογηθεί. Αντί αυτού, τα όσα προανέφερα. Τι προηγήθηκε όμως? Ας τα πάρουμε την αρχή. Την έκθεση ελέγχου για τη χρήση του 2019, που κατατέθηκε το Μάρτιο του 2022, η έκθεση του 2018 κατατέθηκε Οκτώβριο του 2021, διαπιστώθηκαν διαφορές μεταξύ απαιτήσεων γενικής λογιστικής και του εμπορικού ισοζυγίου υδροληπτών, εκεί που καταγράφονται οι απαιτήσεις της επιχείρησης έναντι των καταναλωτών, κατά την 31/12 του 2019. Αυτά τα δύο έπρεπε να συμφωνούν. Επίσης, καταγράφηκαν μεταβολές του συνολικού αριθμού των απαιτήσεων της επιχείρησης σε προηγούμενες ημερομηνίες. Π.χ. τη μια ημέρα το υπόλοιπο κατά την 31/12 του 2019 εμφανιζόταν Χ και τις επόμενες το υπόλοιπο κατά την ίδια ημερομηνία φαινόταν διαφορετικό. Ως εκ τούτου, έπρεπε να διερευνηθεί γιατί γινόταν αυτό, αν αυτή η παρέμβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα απαιτήσεων της επιχείρησης από υδρολήπτες συνιστούσε ανθρώπινο λάθος, κακό χειρισμό του προγράμματος ή κάτι άλλο. Επίσης, στην έκθεση ελέγχου της χρήσης του 2016, η οποία είχε διενεργηθεί από άλλη ελεγχτική εταιρεία, αναφερόταν ότι είχε διαγραφεί διαφορά 650.000 ευρώ μεταξύ των δύο ισοζυγίων. Η διαφορά αυτή διαγράφηκε από τα βιβλία της Γενικής Λογιστικής, ενώ εκ νέου δημιουργήθηκε νέα διαφορά. Και η εν λόγω έκθεση ελέγχου ανέφερε την ανάγκη διερεύνησης των διαφορών αυτών. Επισημάνθηκε, πρώτον, η ανάγκη να κλειδωθεί το πρόγραμμα και να μην παρέχεται η δυνατότητα μεταβολής των στοιχείων σε προηγούμενες ημέρες από την τρέχουσα ημερομηνία. Και δεύτερον, η ανάγκη ύπαρξης μόνο ενός εξουσιοδοτημένου ατόμου, super user, που να μπορεί να κάνει μεταβολές σε περίπτωση διαπιστωμένου λάθους. Οι εν λόγω ανάγκη, καθώς και τα ανωτέρω, γνωστοποιήθηκαν και εγγράφω στον κύριο Δήμαρχο. Έτσι, παγιώθηκε μια διαφορά μεταξύ των δύο ισοζυγίων, περίπου 107.000, η οποία προερχόταν πριν την 31/12 του 2019 και καταγράφηκε στις τροποποιημένες οικονομικές καταστάσεις του 2020 από την υπηρεσία, καθώς και η ανάγκη για διερεύνηση αυτής. Εν τω μεταξύ, υπήρξε μια καταγγελία, μια διαπίστωση για παρέμβαση στο πρόγραμμα εμπορικού υδροληπτών. Εμπορικό είναι εκεί που καταγράφονται οι απαιτήσεις των καταναλωτών έναντι της επιχείρησης. Ένα πειθαρχικό, πολλά αναπάντητα ερωτήματα από αυτούς που διενέργησαν την ΕΔΕ, λόγω έλλειψης ειδίκευσης από το προσωπικό και τα μέλη του ΔΟΥΣΟΥ που τη διενέργησαν, αν ήταν οι μόνες παρεμβάσεις. Ενώ μια δεύτερη αναφορά του υπαλλήλου που πέρασε από ΕΔΕ ότι άλλος υπάλληλος χειριζόταν το εμπορικό σύστημα και δημιούργησε τη διαφορά των 107.000 ευρώ. Με βάση τα όσα αναφέρονταν στις τροποποιημένες οικονομικές καταστάσεις του 2020 και στο πόρισμα της ΕΔΕ, το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης αποφάσισε να ζητήσει από την εποπτεύουσα αρχή, την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, έλεγχο για να διαπιστωθεί αν ήταν οι μόνες παρεμβάσεις στο σύστημα αυτές που διαπιστώθηκαν από την ΕΔΕ, όπως άλλωστε ζητούσε και το πόρισμα της εξεταστικής, καθώς και πού οφείλονταν η διαφορά των 107.000 ευρώ.